Λοιπόν, κοίτα τώρα, πάρε τώρα που πιέζει. Α, φοράει. Φοράς, μαγιό. Άντε, πήγαινε γρήγορα. Έλα. Πάρε τώρα. Βλέπετε και εσείς, είναι πάρα πολύ ωραία, τα παιδιά περνάνε πολύ καλά. Το καινούριο προσωπικό που έχουμε διαλέξει φέτος, επειδή είναι νέα άτομα, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν δέσει πάρα πολύ καλά. Και με τα παιδιά λειτουργούν άψογα. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο από τα παιδιά, κανένα παράπονο από μένα. Εγώ κατεβαίνω κάθε εβδομάδα κάπου και περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα για να τους... δεν είναι έλεγχος, είναι να δω τελικά αν όντως λειτουργούν όπως το είχαμε σκεφτεί και όπως το είχαν προγραμματίσει και τα ίδια τα παιδιά που δουλεύουν εδώ. Τους βγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό φαίνεται και από τη διάθεση των παιδιών και από τις ενέργειες που κάνουν με ζωγραφικές, με διαγωνισμούς, με αθλητικές δραστηριότητες το πρωί, με το μπάνιο τους. Περνάνε καλά και τα παιδιά, περνάνε καλά και το προσωπικό. Δεν έχω κανένα παράπονο, είναι όλα καλά, είναι όλα μια χαρά. Η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος ήταν με πιο μικρότερα παιδιά. Ξεκινήσαμε με τα μικρά παιδάκια των 8-10, με τα αγοράκια, μετά ξεκινήσαμε, ανεβήκαν οι ηλικίες. Όλα καλά και οι μικρές ηλικίες και οι μεγάλες ηλικίες. Τελικά βλέπω ότι προσαρμόζονται μια χαρά και περνάνε ωραία. Είναι και το περιβάλλον πολύ ωραίο φέτος εδώ. Δεν βοήθησε λίγο καιρό την προηγούμενη εβδομάδα, να πω την αλήθεια. Αλλά και αυτό το λύσαμε όταν υπάρχει βοριάς εδώ πάνω στις Βοστινές παραλίες. Όλα καλά παιδιά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, είναι πάρα πολύ καλά. Πόσα παιδιά περίπου φιλοξενεί? Το σύνολο είναι 104 σε κάθε περίοδο. Τις πρώτες δύο περίοδους, επειδή ήταν και νωρίς, είχαμε γύρω τα 70-75. Σε αυτές τις δύο περίοδους υπήρχε πληρότητα και κάποια από τα παιδάκια, γιατί φτάσαμε και τον αριθμό των 130, θα μεταφερθούν στις επόμενες περίοδους όσα θέλουν. Έγινε κλήρωση γιατί δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τόσο πολύ. Αλλά δεν υπάρχουν γενικά παράπονα, γιατί όποιος θέλει μπορεί να έρθει και σε επόμενες περίοδους που υπάρχει καινούργια για να η επόμενη κατασκηνωτική περίοδος πότε θα είναι, κύριε Βρέντα? Ξεκινάει από την Κυριακή και μετά. Μας πρόκειται για παιδιά, θα έρθουν κοριτσάκια, τα μεγάλα κοριτσάκια, 10 με 12 πρέπει να είναι. Το πρόγραμμα, εντάξει, δεν το ξέρω και απόλυτα, να πω την αλήθεια, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από το πρόγραμμα από την αρχή, είναι τα κοριτσάκια, πρέπει να είναι τα 10 με 12. Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά είναι πολύ καλή, έχουμε αναβαθμίσει πολλά πραγματάκια φέτος και το μενού είναι υπερπλήρες. Κάποιους γονείς σήμερα με την ευκαιρία που ήταν εδώ μου είπαν ότι τους λένε τα παιδιά ότι το φαγητό είναι πάρα πολύ. Δεν είχαμε τίποτα κρουσματάκι από το φαγητό, τίποτα. Έχω πει και στην κουζίνα μέσα να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της υγιεινής. Πάνε καλά, το φαγητό είναι πολύ, έχουμε βάλει παγωτά, έχουμε βάλει μάρς, έχουμε βάλει διάφορα τέτοια πραγματάκια. Όλα τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Θα μας δείξει την όραση. Κύριε, βγάλτε εμένα μήνυμα. Πέρα βάλω.